Μέχρι σήμερα, έχοντας παρακολουθήσει τις επιτροπές, αυτές τις 4 συνεδριάσεις και τα προηγούμενα χρόνια, ακούγονται τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχει προχωρήσει μισό βήμα, μισό βήμα όμως. Έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα και θέλω 2 επισημάνσεις και 2 προτάσεις. Επικεντρωνόμαστε στις γυναίκες και στα ασυνόδευτα παιδιά, κυρίως πρόσφυγες, ανήλικα. Και πάμε το θέμα πιο πολύ στη σεξουαλική εκμετάλλευση και το περιορίζουμε και αφήνουμε, για παράδειγμα, μέσα, όταν λέω δεν έχει γίνει τίποτα, προσέξτε με καλά, οι εργάτες στα φραουλοχώραφα της Μανολάδας είναι αποτέλεσμα τράφικινγκ. Έχουν έρθει εδώ ως φτηνό εργατικό δυναμικό παράνομο. Θα σας πω τι έκανε το κράτος όταν ξέσπασε η ιστορία. Και θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το κράτος, θα χρησιμοποιήσω μια πολύ βαριά λέξη, μπορεί να πήρε και την θέση του, όταν μιλούσαμε για πορνεία, το λέμε ταβαντζής. Όταν δεν μιλάμε για πορνεία, ας βρω μια άλλη, του προαγωγού. Λοιπόν, πώς το αντιμετώπισε, θα σας πω. Έδωσε τη δυνατότητα να κόβονται για τους εργάτες της Μανολάδας εργόσημα, αλλά όχι άδεια παραμονής. Προσέξτε τώρα, το κράτος δίνει εργόσημα σε παράνομους εργάτες για να δουλεύουν νόμιμα ως παράνομοι. Δηλαδή, πιο παρανοϊκή τοποθέτηση απέναντι στο τράφικινγκ των φθηνών εργατικών χεριών δεν μπορεί να υπάρξει. Φέρνω ένα παράδειγμα του παρελθόντος. Πάμε στον τρόπο με τον οποίο έχουμε διαχωρίσει ως κοινωνία, ανήκοντας σε αυτό το σύστημα που ανήκουμε κατά πλειοψηφία, την αναγκαστική πορνεία από την εθελοντική πορνεία. Εκεί, κυρία Πρόεδρε, χάνεται το σύστημα και έρχεται η ενσωμάτωση. Βγαίνουν εκεί και τα εργόσημα, βγαίνει και η πρόσληψη στην εργασία και γίνονται όλα νόμιμα, καθαρά και καλά. Τα ήθελε, δουλειά ζήτησε, εμείς δεν της είπαμε ποτέ ψέματα. Θα έρθεις σερβιτόρα με προοπτικές και κάτι παραπέρα. Θα έρθεις χορεύτρια και κάτι παραπέρα. Αν και αν έχω ασχοληθεί 40 χρόνια με το θέμα, έχω προκηρυχθεί το κεφάλι μου σε διάφορες αγορές νυχτερινού βίου ανά την Ελλάδα, κατά καιρούς, όταν μιλούσα για αυτά. Πάμε τώρα στα φαινόμενα του τράφικινγκ. Με στοιχεία του 2016, το κεφάλαιο που κινείται περί το τράφικινγκ διεθνώς είναι 25,7 δισεκατομμύρια. Με στοιχεία του 2016. Μιλάμε για ποσά, τα οποία είναι, προσέξτε, αυτά είναι τα εντοπιζόμενα ποσά, όχι τα μη εντοπιζόμενα. Τρίτο, στο πρώτο μου θέμα, η αναπόθεση της τύχης και του μέλλοντος αυτών των παιδιών που έσωσε, ας πούμε, η ελληνική αστυνομία από την αποκάλυψη του τελευταίου κυκλώματος, επαφίεται σε ποσοστό 90% σε ΜΚΟ. Δεν θέλω να σας πω και να σας τρομάξω για ΜΚΟ που είναι απευθείας αναμεμειγμένες σε τράφικινγκ. Απευθείας όμως. Να κάνουν τη δουλειά. Δεν έχετε λάχη να μιλάτε, και σας το λέω πολύ χαρακτηριστικά, με συγγραφέα, διάσημο στην Ευρώπη, Ιταλό, εναντίον της παιδεραστίας, με εκστρατεία ολόκληρη, για να αποκαλυφθεί ότι το βιβλίο που είχε γράψει για την παιδεραστία ήταν από τις προσωπικές του εμπειρίες, γιατί ήταν ο ίδιος παιδεραστής. Αν γυρίσω το ρολόι πίσω, περίπου 30 ή 40, 35 χρόνια, μόνο από την δημοσιογραφική μου εμπειρία, θα σας θυμίσω ότι το μεγαλύτερο κύκλωμα παιδεραστίας επίσημο που πιάστηκε ήταν το γραφείο της UNICEF στο Παρίσι. Επομένως, όταν μιλάμε για τράφικινγκ και έχουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια διεύθυνση και ενδιαφέρεται, συμφωνώ απολύτως λοιπόν με την πρόταση να έρθει και να ξεκινήσουμε με αυτό, αλλά να μας βρει απέναντι με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ένα, η πρότασή μου είναι να απαιτήσουμε να διερευνηθούν όλες οι ΜΚΟ που ζουν και δρούν στην Ελλάδα, εάν έχουν ή δεν έχουν, σε σχέσεις με το εξωτερικό ή το profile, το προφίλ δηλαδή, που θα λέγαμε, του ενδεχομένου trafficking. Προσέξτε, με πολύ προσοχή και με πολύ, από πολύ έμπειρους ανθρώπους, επιστήμονες και νομικούς, διότι μπορεί να καταλήξουμε σε ανθρώπους οι οποίοι διευκολύνουν πρόσφυγες, έχει συμβεί και αυτό, σε ακροδεξιές κοινωνίες, να κατηγορούνται για trafficking ακριβώς για να μην μπορούν να διευκολύνουν κανέναν. Είναι κόψη του ξηραφιού. Αυτό είναι το ένα. Το σημαντικότερο όλων όμως.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ενώ το θέμα του trafficking, διότι άπτεται του σεξ, της παρανόμης εργασίας, των ανήλικων, των ενηλίκων, της δημόσιας υγείας, της ιδιωτικής υγείας, δηλαδή ενώ της ατομικής υγείας των ανθρώπων αυτών, περιπλέκει την παιδεία, την εκπαίδευση, τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Είναι ένα θέμα περίπλοκο, βαθύ, διεθνές, διευκολυνόμενο από την καινούργια τεχνολογία, με το μεγαλύτερο κεφάλαιο στον κόσμο σήμερα, εκτός από το παράνομο εμπόριο στο βαθύ, στο λεγόμενο σκοτεινό ίντερνετ, να είναι η παιδεραστία και το τράφικινγκ στο διαδίκτυο, και το ξέρετε, με το μεγαλύτερο τζίρο. Τι προτείνουμε? Και προτείνουμε να το βάλουμε κάτω και να το συζητήσουμε. Να υπάρξει ένας κρατικός επιστημονικός φορέας, κρατικός όμως, έχει σημασία που σας το λέω, για να μην εναλλάσσονται οι άνθρωποι, για να μην είναι σαν τους μικιάδες, για να μην είναι σαν αυτούς που υπογράφουν μια σύμβαση 5 μηνών και μετά φεύγουν από 5 μήνες. Μάτσο έχουμε τέτοιους ανθρώπους στη χώρα. Έναν επιστημονικό φορέα, ο οποίος να μελετά σε βάθος συνεχώς αυτό, να μπορεί να προτείνει. Τώρα, αν αυτός ο επιστημονικός φορέας θα είναι το κεντρικό εργαλείο που θα αναφέρεται στον κύριο Ηρακλή Μοσκόφ ή σε κάποιον άλλον, μικρή σημασία έχει. Σημασία έχει να ιδρυθεί ένας φορέας, ο οποίος, για παράδειγμα, να μας πει πόσες ακριβώς είναι οι δομές που φιλοξενούν τα θύματα του τράφικινγκ. Στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτες αριθμητικά. Είναι ελάχιστες. Ό,τι κάνουνε μερικές ΜΚΟ, βάλτε όσα ερωτηματικά θέλετε. Εγώ έχω πολύ μεγάλη επιφύλαξη για τις ΜΚΟ, όχι για όλες και όχι ζηλίβδιν, προς Θεού. Μερικά κάνει η Εκκλησία και δεν κάνει η Εκκλησία. Μερικά κάνουν κάποιοι από μόνοι τους. Άλλοι κάνουν να μην το ξέρεις και να μην το μάθεις. Όμως, για να πάνε όλοι όσοι έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή, ακόμα και από αυτή την χθεσινή επιδρομή, προχθεσινή της αστυνομίας, δεν υπάρχουν δομές για να πάνε. Και αν θα πάνε, θα πάνε για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Τα δύο ανήλικα θα τα στείλουν στο χαμόγελο του παιδιού. Και παρακάτω. Εδώ έχεις παιδιά που τα αφήνουν στα χωριά SOS οι μανάδες γιατί δεν έχουν να τα θρέψουν. Δεν υπάρχουν δομές. Δεν ξέρουμε την έκταση εκτός των τυχών των μεγάλων πόλεων, που μπορεί να είναι ευκολότερο και χειρότερο. Έτσι δεν είναι? Και από πλευράς δουλειάς και από πλευράς πορνείας. Λοιπόν, ένας επίσημος επιστημονικός φορέας να ιδρυθεί, να πάρει ό,τι καλό υπάρχει, αν δεν υπάρχει, από τη σύμβαση, να έχει και τις ελληνικές ιδιαιτερότητες μέσα και να μπορεί να προτείνει, καταγράφει και συντονίζει στον οποιονδήποτε έχει την ευθύνη πρακτικές εφαρμογές της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπου από άνθρωπο. Και δεν σας μιλάω αυτή τη στιγμή ούτε φιλοσοφικά ούτε θεωρητικά. Εγώ να πιστέψω ότι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο μπορεί να πετύχει, ειδικά στο trafficking, να μην το κάνει, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις την καταναγκαστική πορνεία από την εθελούσια, όταν πέφτουν και ανεβαίνουν όρια, κατεβαίνουν, όταν το επάγγελμα είναι αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Και όταν η άλλη έχει την ευκαιρία ή να τρώει ξύλο ως παράνομη ή να πει ότι είναι νόμιμη, βγάζει ένα βιβλιάριο και το δέχεται, όπως λέτε, να γίνει επαγγελματίας του σεξ, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να επιζήσει για να μην δέχεται 60 πελάτες την ημέρα. Γιατί ακόμα και αν πάμε στα εργασιακά δικαιώματα, αυτά τα εργασιακά δικαιώματα ποιος τα παρακολουθεί? Ποιος τα παρακολουθεί? Θα μου πει ότι βαράνε υπερορίες ή χτυπάνε κάρτα? Ναι, βαράνε υπερορίες ή δεν χτυπάνε κάρτα. Και επειδή το σεξ είναι εύκολο και πιασάρικο, πάμε στην εμπορία ανθρώπων σε αυτό και ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει εμπορία ανθρώπων για όργανα. Εγώ στο Συμβουλίο της Ευρώπης έχω ζήσει το δράμα της μεταστροφής του Συμβουλίου της Ευρώπης απέναντι στους ήρωες του Κωσόβου και της απελευθέρωσης, γιατί είμαι από το 2000 εκεί και έχουμε 2019, και μετά να ψάχνει ολόκληρο το Συμβούλιο της Ευρώπης να βρει ένα οργανωμένο, με βοήθεια οργανωμένων δομών, εμπόριο οργάνων ανθρωπίνων. Εμπόριο οργάνων. Εδώ έχουμε αναγκαστικές εγκυμοσύνες για να πάρθουν πλαστοκύτταρα και όργανα από τα παιδιά σας. Μιλάω για τραγωδίες μεγάλες που δεν έχει επιλύσει η Ευρώπη, γιατί παίζει σε αυτό το παιχνίδι σε ένα σημαντικό βαθμό βαθύτατα διχασμένη περί την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ξένου, του έχοντος δικαιώματα, του μη έχοντος δικαιώματα. Λοιπόν, να έχουμε ένα φορέα. Όχι, προσέξτε, χρησιμοποιώ τη λέξη φορέα για να πάω στα αποτελέσματα, κυρία Πρόεδρε. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη θεσμός, κουράστηκα. Ξέρετε, οι θεσμοί είναι ένα πράγμα φλού, το οποίο επιτρέπει να φιλοσοφία ενάως, να
ξέρω εγώ, να κάνουμε πολλές φορές ταξίδια, να κάνουμε διάφορα, να πηγαίνουν σε διάφορα συμπόσια. Και εγώ μιλάω άνθρωπο να μελετήσει εδώ στην Ελλάδα, επιστήμονες δεν έχουμε. Δεν έχουμε κοινωνιολόγους, γιατρούς, ψυχολόγους και να μας πούνε. Οι αστυνομικοί πρέπει να κάνουν αυτό το μάθημα για να μπορούν να εντοπίζουν. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν αυτά τα μαθήματα για να μπορούσαν να εφαρμόσουν. Οι δομές της κοινωνικής πρόνοιας είναι 5, χρειάζονται 45. Το προσωπικό που θα πάει σε αυτές να είναι αυτού του τύπου. Να φτιαχτούν 5 προδιαγραφές. Εδώ έχουμε προδιαγραφές για τα κελιά. Έχουμε ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πλέον το κελί πρέπει να είναι τόσο επί τόσο. Και το φαΐ πρέπει να είναι τόσο επί τόσο στη φυλακή. Δεν μπορεί να μην έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Με αυτές τις δύο προτάσεις, έναν έλεγχο ευρύτερο των ΜΚΟ, γιατί πολλές από αυτές συνδέονται και με το εξωτερικό, κάνουν επίσημο trafficking. Και επειδή έχουμε ανοίξει και διαλόγους με όλους γύρω-γύρω, και επειδή μας έχουν κλείσει και τα σύνορα οι χώρες του Βίζεγκραντ, και πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το κομμάτι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αντιφατικές πολιτικές που εκτείνονται από την άκρα δεξιά μέχρι το απόλυτο χάος, σας παρακαλώ πάρα πολύ να σκεφτείτε σοβαρά, αν και οι υπόλοιποι το θέλετε, να έρθει και εδώ ο κύριος Μοσκόφ και να μας πει. Ένας τέτοιος φορέας θα του ήταν χρήσιμος. Τι να κάνει ο δόλιος ένας άνθρωπος μόνος του στο Υπουργείο Εξωτερικών, εφαρμόζοντας, όποιος και να είναι αυτός, μεγαλύτερη διάνοια του κόσμου, όταν θα του έρχονται στοιχεία από την αστυνομία, στοιχεία από την κοινωνική πρόνοια, στοιχεία από την εκκλησία, στοιχεία από τις ΜΚΟ, στοιχεία από εδώ, στοιχεία από εκεί, με ποιους υπαλλήλους και διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών θα την κάνει αυτή η δουλειά επιστημονικά? Έχει κοινωνιολόγους, έχει ψυχολόγους, έχει παιδοψυχολόγους, έχει ψυχιάτρους. Να μας πει και αυτοί που έρχονται εδώ και που θέλουν να γυρίσουν στη χώρα τους τα θύματα, με τι στήριξη θα φύγουν, σε ποιες δομές θα πάνε. Αυτά, συγγνώμη που ήμουν λίγο εκτενής, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν είμαστε αποφασισμένοι στις συνεδριάσεις αυτές, να μην πλήττουμε επαναλαμβάνοντας εκθέσεις προηγουμένων ετών. Μπορούμε να καταλήξουμε κάπου, να κάνουμε και μια πρόταση στο Υπουργείο, ξεκινήστε το, να κατεβεί ένα νομοσχέδιο, τόσα κατεβαίνουν. Ας κατέβει και ένα για την ίδρυση ενός τέτοιου φορέα.